Γεια σου, γεια σου φιλενάδα, τι μου κάνεις, είσαι καλά, ελπίζω να είσαι καλά. Εγώ είμαι η Βιβί, καλώς ήρθες σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Όπως έχεις καταλάβει, σε αυτό εδώ το κανάλι κύριο θέμα έχουμε τη μόδα φιλενάδα, να ξέρεις. Γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι κάτι που το κυνηγάω και γενικότερα έχει ένα ενδιαφέρον για μένα. Στην καθημερινότητά μου και γενικότερα να ασχολούμαι με αυτό, μου φτιάχνει τη διάθεση, νιώθω αλλιώς όταν είμαι μέσα σε ένα outfit το οποίο μου αρέσει και το οποίο έχει ενδιαφέρον. Αυτό ήταν ο μινι πρόλογος. Οπότε αν σε αρέσει και σένα η μόδα και ενδιαφέρεσαι σε αυτό το κομμάτι, μείνε σε αυτό το κανάλι, κάνε μια εγγραφή και από κάτω γράψε ένα σχόλιο, ένα like, ό,τι θέλεις. Στο σημερινό βίντεο θέλω να σου δείξω κάποιες αγορές που έχω κάνει. Καλοκαιρινές αγορές. Θα μου πεις πόσες αγορές έχεις κάνει. Λοιπόν, είναι ό,τι έχω αγοράσει φέτος το καλοκαίρι στις εκτόσεις από fast fashion μαγαζιά, Zara, Bershka κτλ. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη διότι αγόρασα πολύ λίγα πράγματα φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές πάντα. Το λέω αυτό και το τονίζω γιατί μην σας τα δείξω και μου πείτε μετά αυτά είναι λίγα, γιατί δεν είναι και λίγα. Αλλά θέλω να σου πω ότι έκανα πολύ conscious αγορές, δηλαδή δεν αγόρασα πράγματα που δεν τα χρειαζόμουν ή που δεν ήταν κομμάτια που μου λείπουνε. Τα περισσότερα είναι επίσης τα οποία τα ήθελα γιατί μου λείπανε, ήταν βασικά κομμάτια δηλαδή στο δικό μου το μυαλό πάντα, έτσι, με τα δικά μου τα στάνταρ. Και έτσι δηλαδή δεν έκανα πολύ παραπανίσχυς αγορές που θα τις έχω να κάνω τη συντουλάπα και να μην τις φορέσω ποτέ. Κανα δυο μόνο ήταν αυτά τα παραπανίσχυμα και θα σας πω ποια ήταν. Λοιπόν, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε να σου δείξω το outfit από κοντά. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει το μαλλί μου έτσι, εμένα έτσι και έτσι δεν είμαι και πολύ φαν του σπαστού μαλλιού πάνω μου. Αλλά το έκανα. Γιατί μου χάλασε το πιστολάκι και αναγκαστικά έπρεπε κάτι να τα κάνω. Εδώ φοράω τα τσαμπακλέρια μου, αυτά εδώ, τα οποία αυτό είναι από Σεΐν, αυτό το έχω τριφτάρει, αυτό δεν θυμάμαι από με το καρουλάκι. Έχω από μέσα, αυτό βασικά να είναι ένα δικτυωτό το οποίο είναι cover up για μαγιό υποτίθεται. Το βλέπεις, το είχα πάρει από AliExpress, από μέσα φοράω το bustier αυτό. Και από κάτω φοράω μια υπέροχη thrifted φουστίτσα, την οποία δεν την έχω δείξει ακόμα γιατί την έχω πάρει πρόσφατα. Είναι τελείως U2K item. Είναι πάρα πολύ cute και έχω κοτσάρει και αυτήν εδώ την αλυσίδα, η οποία δεν στέκεται που τίθεται, λόγω την έβαλα σταθή. Οπότε ας μην πολυλογώ, πάμε στο βίντεο. Θέλω να σου ξεκινήσω πρώτα με τα μπλουζάκια. Και ας ξεκινήσω από αυτό εδώ, το οποίο είναι H&M. Είναι ένα τοπάκι το οποίο είναι strapless, είναι σαν tube top. Έχει βέβαια μία υφή, το βλέπεις, είναι λίγο σαν κοφρέ να το πω. Έχει πάρα πολύ καλή εφαρμογή, δηλαδή όταν το φοράς νιώθεις ότι δεν σου πέφτει, σε συμπιέζει, μένει τελείως στη θέση του, πώς το λένε. Και το έχω καταευχαριστηθεί, είναι πάρα πολύ basic κομμάτι, όπως σας είπα έχω πάρει πιο πολύ basic κομμάτια. Δεν είχα ένα μαύρο tube top και τα tube top αυτά έχουν επιστρέψει και μπορεί να τα συνδυάσει με πάρα πολλά πράγματα. Οπότε το πήρα, από H&M είπαμε, νομίζω το νούμερό του είναι σε small. Ναι. Γενικά από H&M δεν βρίσκω πάρα πολλά πράγματα, δεν ξέρω γιατί δεν μου αρέσουν τα ρούχα του H&M, πάρα πολύ σπάνια θα βρω να αγοράσω κάτι. Είναι λίγο περισσότερο έτσι πιο μεγαλίστικα και δεν ξέρω, δεν μου αρέσει και πάρα πολύ η ποιότητά τους τα περισσότερα για την τιμή που έχουν, ενώ το Zara νομίζω έχει καλύτερη ποιότητα. Anyways, πάμε παρακάτω. Επόμενο τοπάκι που έχω πάρει είναι αυτό εδώ, το λευκό, το οποίο είναι rip στην ύφανσή του. Αυτό το έχω πάρει από Zara. Εδώ. Ναι, είναι από Zara, είναι στο μέγεθος medium. Το πήρα medium, νομίζω, δεν ξέρω γιατί το πήρα medium, αλλά το πήρα medium, εντάξει, μικρή διαφορά. Και αυτό το έχω ευχαριστηθεί, είναι και αυτό ένα basic κομμάτι, μπορείς να το συνδυάσεις με πάρα πολλά πράγματα, όπως ας πούμε, θα μπορούσα να το βάλω πάνω από αυτό εδώ το
δίκτυο το που φοράω για να κάνω ένα layering και να δώσω ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο outfit. Αυτά, το έχω ευχαριστηθεί και αυτό. Γενικότερα, άλλες χρονιές, επειδή ας πούμε αυτά τα μαγαζιά βγάζουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις σε τοπάκια και τέτοια, γέμιζω τόπος τοπάκια, τα οποία δεν τα φορούσα μετά, δηλαδή με ένα σιρτάρι. Φέτος δεν πήρα μόνο 4 κομμάτια, δηλαδή αν βάλεις μέσα και αυτό εδώ το κορμάκι, είναι 4. Αυτό εδώ το κορμάκι λοιπόν έχει και αυτό μια υφή περίεργη όπως το βλέπεις, σαν γκοφρέ, είναι πάρα πολύ ωραίο ύφασμα ελαστικό. Αυτό είναι από Μπέρσκα, δηλαδή το ύφασμα του θυμίζει και λίγο μαγιό, το φοράς και σε μαζεύει αρκετά. Είναι και αυτό στο λευκό χρώμα, έχει εδώ high cut και πίσω είναι αυτό που βλέπετε. Βολεύει όμως αυτό, γιατί αν θες να βάλεις κάτι κολλητό δεν διαγράφει, οπότε μπορείς να το βάλεις. Και αυτό το έχω ευχαριστηθεί, το έβαλα και στις διακοπές μου, έχει τέλεια πλάτη. Το νούμερό του είναι small και αυτό. Και είπαμε είναι από Μπέρσκα, δεν είχα ένα λευκό κορμάκι, οπότε το πήρα. Και ένα τελευταίο τοπάκι που θα σου δείξω είναι αυτό εδώ. Κάτσε, γιατί το έχω γυρίσει ανάποδα. Συγγνώμη τώρα που δεν θα στα δείχνω φορεμένα, αλλά με αυτή τη ζέστη δεν παλεύεται να κάτσω να βάζω και να βγάζω ρούχα. Είναι αυτό εδώ, που είναι σε στυλ, ξέρεις, ρομαντικό και έτσι. Αυτό είναι από H&M. Μόλις συνειδητοποίησα ότι έγραφε η κάμερα και δεν έγραφε η κάμερα και εγώ μιλούσα. Οπότε είχα μείνει σε αυτό εδώ το σετάκι που σας είπα, ότι το έχω καταευχαριστηθεί, διότι είναι πάρα πολύ άνετο. Είναι πάρα πολύ άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Και είναι από τα Tallywell, είπαμε, νούμερο 32. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυτό εδώ το φόρμα. Κάτσε να σου δείξω πρώτα αυτό. Είναι φόρμα από τα Μπέρσκα. Έχει αυτό το τέλειο λίκρα ύφασμα και αυτό το τέλειο χρώμα. Δένει εδώ στο λαιμό, κάνει υπέροχο μπούστο. Είναι μάξι μέχρι κάτω, παρόλα αυτά έχει αυτό το κόψιμο, το σκίσιμο στη μέση του ποδιού, όχι στο πλάι. Και έτσι όταν περπατάς κάνουν παρακεί τα υφάσματα, ξέρεις, κάνει αυτό το flow. Το έχω φορέσει και αυτό μία φορά, γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο πίσω, πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και το έχω ευχαριστηθεί. Ένα επόμενο που πήρα, το οποίο το ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή που το είδα, ήταν αυτό εδώ, το πάρα πολύ cute πλεκτό φορεματάκι, το οποίο είναι από τα Zara. Το πήρα γύρω στα 10 με 12 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι μάξι, είναι σχετικά μίντι σε μένα το μήκος του. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πλεκτό ύφασμα, μαλακό, που είναι λίγο βαρύ, αλλά αυτό είναι ωραίο γιατί πέφτει ωραία πάνω στο σώμα. Καλά, εδώ μπροστά κάνει τέλειο μπούστο, δεν το συζητώ. Το φόρεσα στις διακοπές μου, το χείλιο ευχαριστήθηκα. Πάμε τώρα να σου δείξω μερικά σορτσάκια που πήρα. Αυτό εδώ είναι ένα σορτσάκι το οποίο το πήρα από H&M, από το section με τα αντρικά μαγιό. Ναι, καλά άκουσες. Είναι αυτό εδώ το ύφασμα του μαγιό. Μ' άρεσε που έχει τσέπες, είναι τύπου cargo και που είναι γκρι. Και γενικά δεν έβρισκα κάπου τέτοιο σορτσάκι, οπότε βρήκα στα μαγιό και το πήρα. Τη σίδα που είχε από μέσα φυσικά την έκοψα γιατί με ενοχλούσε. Αλλά γενικότερα το φοράω μια χαρά, είναι το νούμερο small μάλιστα, όχι το νούμερο extra small στο αντρικό. Είχε και extra extra small, αλλά δεν το πήρα, πήρα αυτό γιατί μ' άρεσε καλύτερα. Το έχω χιλιοευχαριστηθεί και αυτό και όπως βλέπετε θα τέριαζε και με το σημερινό outfit. Οπότε αν ξέρετε να κοιτάτε και στα αντρικά ή και στα παιδικά, ας πούμε, αν είστε κάπως πετίτο όπως είμαι εγώ. Το επόμενο λοιπόν σορτσάκι είναι αυτό εδώ, είναι από Μπέρσκα. Είναι επί της ουσίας σαν σορτσάκι βερμούδα, γιατί πέφτει αρκετά μακρύ στο πόδι μου. Είναι ψιλοκάβαλο. Μ' άρεσε πάρα πολύ που έχει αυτό εδώ το χαζοτύπωμα που είναι τύπωμα, άλλο τύπωμα πάνω στο άλλο τύπωμα, κάπως έτσι. Το denim. Μου δίνει λίγο τα vibes Y2K. Και γενικότερα δεν είχα κάτι ανάλογο. Έτσι σε βερμούδα ας πούμε και
σε αυτό εδώ το χρωματάκι, οπότε το πήρα και το έχω ευχαριστηθεί και αυτό. Από Bershka είπαμε. Άλλο ένα jean σορτσάκι που έχω πάρει από τα Pull&Bear αυτή τη φορά είναι αυτό εδώ σε νούμερο small και είναι ένα πάρα πολύ άνετο casual σορτσάκι jean και καταλαβαίνεις γιατί το πήρα, γιατί το βάζεις και φεύγεις, δεν σε στενεύει καθόλου. Αυτό εδώ βοηθάει να κρύψει λίγο κυλίτσα, είναι ψιλοκάβαλο, δηλαδή για κάποιες μέρες που είτε μπορώ να είμαι λίγο πρισμένη είτε να μην έχω όρεξη να στριμωχτώ μέσα σε κάτι. Αλλά παρόλα αυτά, να θέλω να βάλω jean shorts, αυτή εδώ είναι η καλύτερη επιλογή, φίλε, να ξέρεις. Ή άμα πας στην ταβέρνα και θες να φας, αυτό εδώ θα σε σώσει, να το ξέρεις, πίστεψέ με. Pull&Bear είπαμε αυτό. Ένα ακόμα denim σορτσάκι, μου πεις πόσο πες, σορτσάκι. Είναι αυτό εδώ και πραγματικά έψαχνα, μπορεί και 2 χρόνια να βρω... Μπορεί και 2 χρόνια να βρω σορτσάκι που να μου κάνει καλή εφαρμογή, γιατί είτε θα μου στένευαν στον ποπό και θα μου ήταν καλά στη μέση, είτε θα μου ήταν καλά στον ποπό αλλά μεγάλα στη μέση, κάπως έτσι πήγαινε το πράγμα. Αυτό εδώ λοιπόν που βρήκα φέτος είναι από τα Tally Whale, είναι νούμερο 36 και μου κάνει ακριβώς την εφαρμογή που θέλω, επίσης σταματάει ακριβώς στο σημείο που θέλω. Τώρα έχει γυρίσει λίγο, θέλει συντέρωμα. Έχει και αυτήν εδώ την λεπτομέρεια στο πλάι. Το wash, εντάξει, είναι το πιο ανοιχτό wash που υπάρχει σε jean. Γενικά το έχω ευχαριστηθεί και αυτό. Άλλο ένα σορτσάκι που έχω πάρει πολύ πολύ αρχές καλοκαιριού είναι αυτό εδώ το rip, μαύρο σορτσάκι. Έχει rip ύφασμα όπως βλέπεις. Είναι αρκετά στιβαρό το ύφασμα του για rip, δεν είναι πολύ λεπτό. Έχει χοντρή φάση εδώ, οπότε σου μαζεύει την κοιλιά, είναι ψηλόμεσο. Και γενικότερα αυτό είναι ένα κομμάτι πασπαρτού να το φορέσεις με διάφορα πράγματα, μέσα από κάτι, δηλαδή με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ένα απλό μαύρο σορτσάκι, το οποίο κάνει ωραία εφαρμογή, είναι από τα Zara και είναι νούμερο small. Και πάμε σε ένα ακόμα σορτσάκι, το τελευταίο βασικό σορτσάκι για σήμερα. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι τύπου boyfriend, βερμούδα, καλό σορτσάκι, παντελόνι, ξέρεις, αντί για παντελόνι το έχουν κάνει σε shorts. Μ' άρεσε πάρα πολύ που είναι λίγο πιο μακρύ και είναι τύπου boyfriend, αλλιώς δεν θα το έπαιρνα άμα ήταν κοντό. Ορίστε, θα το ήθελα και λίγο πιο φαρδίνο, στην αλήθεια, να είναι τελείως σαν να πήρες και του αγοριού σου και να το φόρεσες. Αλλά παρόλα αυτά κάνει πολύ ωραία εφαρμογή, είναι από Bershka είπαμε, είναι 34 νούμερο και γενικά είναι και αυτό κομμάτι πασπαρτού που σε αντιλαμβάνεσαι και με αυτό ταιριάζει που φορώ σήμερα. Ορίστε. Και πάμε σε ένα jean, βασικά είναι 2 παντελόνια που έχω πάρει. Jeans έχω σταματήσει να παίρνω από Zara και από τέτοια και από Bershka, γιατί έχω μαζέψει τόσα jean τα οποία δεν τα φοράω γιατί δεν μου κάνονται καλά. Αυτό όμως εδώ το jean, παιδιά, το φόρεσα και για καλή μου τύχη μ' άρεσε πάρα πολύ το fit μου, είναι το bootcut το fit. Δεν με στένευε στη μέση, μου ήταν πολύ χαλαρό και επίσης στον ποπό δεν μου πατήκωνε τίποτα, ήταν εντάξει. Οπότε το πήρα πάρα πολύ ωραίο και γενικά τα bootcut έχουν επιστρέψει, παιδιά. Και άλλο ένα παντελόνι που πήρα είναι από H&M. Και είναι αυτό εδώ που είναι στυλ parachute pants, δηλαδή αερόστατο παντελόνια. Λοιπόν, αυτά τα παντελόνια έχουν έρθει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ trending αυτή τη στιγμή. Αυτό το συγκεκριμένο το πήρα από τα παιδικά τα αγορίστικα. Είναι size 14 years και plus, είναι για 1,70 ύψος, οπότε καταλαβαίνεις ότι μου ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ούτως ή άλλως. Εγώ το ήθελα μεγάλο για να έχει αυτή την αίσθηση, πολύ φαρδί, αερόστατο δηλαδή. Οπότε το πήρα και αυτό. Και πάμε τώρα σε 3 τζάκετ που έχω πάρει. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Είναι μια δερμάτινη καμπαρντίνα. Από δερματίνη, όχι από κανονικό δέρμα. Δεν είχα κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Είχα πάρα πολλά δερμάτινα vintage, αλλά ξεκαμπαρντίνα όχι κάτι.
Μ' άρεσε πάρα πολύ που έχει και το ζωνάκι. Είναι από Μπέρσκα, νούμερο extra small. Και όταν την πήρα, εγώ είχε 20 ευρώ, παιδιά. Την πήρα στις αρχές των εκτόσεων για να προλάβω ημέρα, γιατί την ήθελα. Λογικά μετέπειτα θα την έριξαν κι άλλο. Άλλο ένα τζάκετ είναι αυτό εδώ. Το έχω πάρει από τα Zara και είναι αντρικό. Το πήρα από το site. Είναι το νούμερο small, αν είχε extra small θα το έπαιρνα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι τόσο χοντρό, τόσο πάθερ, τόσο χειμωνιάτικο. Και που είναι και καρό αυτό το χρώμα, το απόλυτα φθινοπορεινό. Το μόνο που με προβληματίζει και δεν μου αρέσει είναι ότι λόγω του ότι είναι αντρικό κάνει αυτό εδώ στους ώμους το τετραγώνισμα. Δεν μου αρέσει αυτό γενικότερα στο μπουφάν, το βλέπεις. Αλλά σκοπεύω να το φτιάξω. Ελπίζω να τα καταφέρω. Αλλά βλέπεις συνειδητά ότι είναι πάρα πολύ χοντρό και πάρα πολύ ζεστό. Και το τελευταίο είναι αυτό εδώ, το blazer. Είναι από Bershka, είναι νούμερο large. Το πήρε επίτηδες large, διότι εγώ το ήθελα να είναι πάρα πάρα πολύ oversized. Ήθελα να βγαίνουν έξω οι ώμοι, το αντίθετο με αυτό που σας είπα πριν για το puffer jacket. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο blazer να βγαίνουν έξω οι ώμοι και όχι να είναι, ξέρεις, εδώ, γιατί έτσι θα μου θύμιζε η γιαγιά που πάει στην εκκλησία. Ενώ έτσι είμαι ένα φασιουάι, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ δηλαδή αυτοί οι ώμοι και ήθελα καιρό να βρω ένα τέτοιο oversized blazer. Δυστυχώς δεν μπορούσα να θρυφτάρω ένα το οποίο να μου αρέσει απόλυτα το fit. Έχω αρκετά που είναι θρυφταρισμένα, αλλά δεν μου άρεσε τόσο πολύ το fit όσο αυτό. Δεν είναι εδώ μπροστά με το κουμπάκι του και γενικά θα το ευχαριστήσω πάρα πολύ. Οπότε να ξέρετε, μην κοιτάτε να παίρνετε πάντα τα ρούχα στο νούμερό σας. Ανάλογα με το τι θέλεις από ένα ρούχο, να μπορείς να το παίρνεις, ας πούμε, και σε ένα μεγαλύτερο νούμερο, αν θες να είναι πιο φαρδί, πιο oversized, κουτουλού κουτουλού. Πάμε γρήγορα να σου δείξω και τα παπούτσια, γιατί έχω θέμα με το κινητό και θα μου κλείσει, δεν προλάβω να κάνω το βίντεο. Δύο μπουτούλες υπέροχες, φανταστικές, είναι αυτές εδώ, τις πήρα από Bershka, είναι από το site των Bershka, δεν τις βρήκα στο κατάστημα. Είναι γούνινες, είναι καινούργιες, βλέπεις, είναι απάντητες. Είναι πάρα πολύ trending και αυτές οι μπότες για το χειμώνα. Ήταν και πέρυσι το χειμώνα. Στο εξωτερικό πιο πολύ, εμάς ξέρετε εδώ στην Ελλάδα, έρχονται ένα χρόνο μετά τα trends. Αλλά εγώ τις προμηθεύτηκα γιατί πέρυσι το χειμώνα που έψαχνα δεν έβρισκα πουθενά τέτοια μπότα. Και οι περισσότερες που έβρισκα ήταν πανάκριβες. Αυτές τις πήρα στα 20 ευρώ, οπότε αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή. Μπορώ να τις παίρνω και καλύτερα το βράδυ, αν θέλω. Είναι πάρα πολύ μαλακές. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι σοκ. Το έχεις δει και σε προηγούμενο βίντεο. Είναι αυτή εδώ η μπότα, η ασημένια. Είναι από Stradivarius. Την έχω πάρει σε 37 νούμερο από το e-shop πάλι. Μου είναι λίγο μικρή, αλλά δεν μπόρεσα να την αλλάξω. Δεν είχε 38, οπότε την κράτησα και μου είναι λίγο μικρή, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ, υπερβολικά πάρα πολύ. Γενικά το silver έχει επιστρέψει, το έχουμε πει και αυτό ξανά, θα μου πέσει. Θα τέριαζε και με το outfit που φοράω σήμερα, να ξέρεις αν τι φορούσα. Λευκό και silver είναι top, παιδιά, για την επόμενη σεζόν, οπότε θα τις ευχαριστηθώ. Και τελευταία θα σου δείξω ένα παιδιλάκι, το οποίο και αυτό το είχα πάρει στις αρχές εκτόσεων. Είναι αυτό εδώ, είναι από Zara. Έχει το τετραγωνισμένο του μπροστά εδώ, το τιμούρι τετραγωνισμένη. Έχει τα στρασάκια του εδώ, είναι πάρα πολύ κομψό, πάρα πολύ elegant. Το τακουνάκι αυτό εδώ, πολύ ξεκούραστο παπούτσι και τακούνι γενικότερα. Και το πήρα γιατί δεν είχα κάτι αντίστοιχο με strut. Λαχάνιασα να προλάβω να τα πω πριν μου τελειώσει το βίντεο και μου κλείσει το κινητό. Λοιπόν, αυτές ήταν λοιπόν οι αγορές μου για το καλοκαίρι του 2022 από όλα αυτά τα μαγαζιά που σας είπα. Αν σας άρεσε το βίντεο, άφησε μου ένα καλό σχόλιο από κάτω. Κάνε μου subscribe και ακολούθησε με σε όλα τα social εάν θέλεις. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.